προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη, πέρα από το αγωνιστικό του κομμάτι, που όντως είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης. Είναι πολύ δυνατός παίκτης. Είναι ένας καινούριος παίκτης, θέλει και αυτό το χρόνο του. Αν και έχουμε δει ότι δεν χρειάζεται το χρόνο του, γιατί μπήκε κατευθείαν. Μπήκε πολύ δυνατός. Πολύ δυνατά. Και, και στη συμβίωση και στο παιχνίδι. Σαν χαρακτήρα, σαν συμπαίκτη, πώς θα τον έβλεπες εσύ? Δηλαδή, αν ερχόταν μετά από δύο μήνες πέρσι στο παιχνίδι ένας τύπος. Και σου έλεγε Σάρα. Πώς όμως. Σάρα, μου. Σάρα. Και να σου λέγεται τέτοια. Αν του λέγα, μάλλον δεν βλέπεις καλά εκείνη τη στιγμή, γιατί είμαστε χάλια. Αποκλείεται. Αλλά εντάξει. Αυτό δεν είναι αυτό το θέμα μας. Μπήκε με μια διάθεση καλή. Φλερτέισιον. Να ανεβάσει λίγο την διάθεση των παικτών. Από ό,τι καταλάβαμε, ο Σόζον έχει μελετήσει πάρα πολύ το παιχνίδι και πέρσι και φέτος. Οπότε ξέρει και τι ιντριγκάρει τον κόσμο. Ναι. Και μπήκε και με μια διάθεση τέτοια ώστε να κεντρήσει τον ενδιαφέρον και το έχει πετύχει. Κοίταξε, αυτό το έχει μελετήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Δεν θεωρώ. Δεν ξέρω αν το βγήκε καλό ή σε κακό. Όχι, δεν θεωρώ ότι το έχει κάνει μόνο ο Σόζον. Οπότε ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Εννοείται. Για όλους τους παίκτες σχεδόν. Ότι γιατί πάνε πλέον. Όταν είσαι σε ένα δεύτερο πράγμα που έχεις παρακολουθήσει ανελπώς το πρώτο, όπως και όλη η Ελλάδα πέρσι. Δεν πας χαμένα, ξέρεις. Είναι δεδομένο ότι πας μελετημένος. Το θέμα είναι το κομμάτι του reality που του είπε η Έντι Σκαρόνη, που ήταν καλεσμένη μας εχθές και έφυγε από την ομάδα των Διασύμων. Είπε ότι ο Σόζον έχει στο μυαλό του πολύ το κομμάτι του reality και πώς τι εννοεί όταν λέει reality. Εννοεί ότι να κάνω κάτι που θα προκαλέσει ενδιαφέρον και άρα περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο. Χρόνο, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αυτό. Τι σου θυμίζει αυτό? Τίποτα, ένα συμπαίκτη που λέει θέλω να κρυφτεί. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα τα πούμε τώρα τα περσινά, άσε με τώρα. Και τώρα γιατί το πέταξες τότε? Αυτό θα το πει κάποια άλλη στιγμή. Αύριο, αύριο. Συμπαίκτη σου? Ε? Συμπαίκτη σου? Κωνσταντίνε. Συμπαίκτη σου ή αντίπαλο? Σε δύσκολη θέση, δεν θέλω να πω. Συμπαίκτη σου ή αντίπαλο, πες μου μόνο. Ήταν στο survivor αυτό. Ήταν στο survivor, δεν μπορώ να πω. Άσε τώρα. Μου λέει θέλω να κερδίσω λίγο τηλεοπτικό χρόνο. Ήταν ένα παίκτη. Είχε πει αυτή την ατάκα. Ναι, ναι, ναι. Λόγω του κάνει αυτό, λέει θέλω να κερδίσω λίγο τηλεοπτικό χρόνο. Ξέρω. Δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Αφού δεν μπορείτε να το μοιραστείτε με τους τηλεθεατές, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η συζήτηση. Γι' αυτό θα το σταματήσουμε εδώ. Θα το σταματήσουμε εδώ και θα μου το πει στο διάλειμμα.